κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Star Βορείου Ελλάδος. Δεν θα υπάρξει τέταρτο μνημόνιο, διαβεβαίωσε ο νέος Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρης Παπαδημητρίου, αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι η δεύτερη αξιολόγηση θα κλείσει επιτυχώς και η χώρα θα καταφέρει τελικά να μπει σε τροχιά ανάπτυξης. Τη βεβαιότητα πως δεν θα υπάρξει τέταρτο μνημόνιο, εξέφρασε ο νέος Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρης Παπαδημητρίου σε συνέντευξή του λίγες ώρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Παράλληλα, χαρακτήρισε παραπλανητικό το ερώτημα τη δεδομένη χρονική στιγμή περί παράλληλου νομίσματος. Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, ο κ. Παπαδημητρίου εξέφρασε την αισιοδοξία ότι η δεύτερη αξιολόγηση θα κλείσει επιτυχώς και η χώρα θα μπορέσει να μπει σε τροχιά ανάπτυξης. Το 2017 η χώρα θα έχει το πλεόνασμα που πρέπει να έχει, υποστήριξε επισημένοντας ότι δεν χρειάζονται νέα μέτρα και πως δεν πρόκειται να υπάρξει τέταρτο μνημόνιο. Αναφορικά με παλαιότερες δηλώσεις του περί παράλληλου νομίσματος, ο Υπουργός Οικονομίας χαρακτήρισε παραπλανητικό το ερώτημα τη δεδομένη χρονική στιγμή, τονίζοντας πως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει δηλώσει πως δεν πρόκειται να προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια. Εξέφρασε την απορία του για τις ανακοινώσεις και τα σχόλια της αξιωματικής αντιπολίτευσης και το γεγονός ότι κινδυνολογούν. Ο Υπουργός Οικονομίας σημείωσε ακόμη ότι η Ευρώπη έχει ανάγκη την επιστροφή της Ελλάδας στην ανάπτυξη και τη σταθερότητα, γιατί μετά το Brexit έχουν αλλάξει οι κανόνες μέσα στη Γερεά Ήπειρο και πολλές χώρες εμφανίζονται να έχουν φυγοκεντρικές τάσεις. Νομίζω πως για να δώσουν την πίστη στους Ευρωπαίους πολίτες πρέπει να αλλάξουν πολιτική και η επιστροφή της Ελλάδας θα τους βοηθήσει. Ίσως φαίνεται παράδοξο, αλλά υπάρχουν εκλογές σε Αυστρία, Γερμανία και Γαλλία και ίσως δούμε πολιτικές αλλαγές σε Αυστρία και Γαλλία, υπογράμμισε ο κ. Παπαδημητρίου, προσθέτοντας πως πρέπει και η Γερμανία να αλλάξει πολιτική. Προβάδισμα 15 ποσοστιαίων μονάδων στην εκτίμηση της πρόθεσης ψήφου υπέρ της Νέας Δημοκρατίας αποτυπώνει η νέα δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για λογαριασμό του Sky. Ειδικότερα, στην εκτίμηση πρόθεσης ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 30% έναντι 15% του ΣΥΡΙΖΑ. Ακολουθεί η Χρυσή Αυγή με 7%, το ΚΚΕ με 5,5%, η Δημοκρατική Συμπαράταξη με 4,5%, η Ένωση Κεντρών και η Πλεύση Ελευθερίας με 3%. Από 2% καταγράφουν το Ποτάμι και η ΑΝΕΛ, 1,5% η Ανταρσία και 1% η ΛΑΕ. Στο 6,5% το άλλο κόμμα, ενώ 19% απαντά «Δεν ξέρω, δεν απαντώ». Δεν έχουν καμία αξία οι δημοσκοπήσεις, υπονοώντας σαφώς ότι είναι κατευθυνόμενες από τις δυνάμεις της διαπλοκής, δηλώνει ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στη Δράμα, Δημήτρης Καρβούνης, αναφορικά με την τελευταία δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου Μακεδονία για λογαριασμό του Sky, όπου καταγράφεται προβάδισμα 15 ποσοστιαίων μονάδων στην εκτίμηση της πρόθεσης ψήφου υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Οι δημοσκοπήσεις δεν έχουν καμία σημασία, απολύτως. Απλώς όπως κάθε φορά το ίδιο λέμε, αποτυπώνουν, όσες είναι έγκυρες, αποτυπώνουν τάσεις της στιγμής, τάσεις οι οποίες διαμορφώνονται και από έναν τεράστιο προπαγανδιστικό μηχανισμό, ο οποίος έχει στηθεί σε πολιτικό επίπεδο από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και από τις δυνάμεις της διαπλοκής και επηρεάζει τον κόσμο. Από εκεί και πέρα εμείς ξέρουμε ακριβώς τι κατάσταση ποια είναι, τα προβλήματα ποια είναι, καταλαβαίνουμε τις δυσκολίες, αλλά ξέρουμε και ποιος είναι ο δρόμος για τη διέξοδο. Παράλληλα, δηλώνει αισιόδοξος με τον ανασχηματισμό και τα νέα πρόσωπα που εισέρχονται στην κυβέρνηση, καθώς πρέπει, όπως λέει, να επιτευχθούν στόχοι ανάπτυξης, ακόμη και με οικονομικό σοκ. Αρκεί, συναθηνά και χειρακίνη, όπως είπε με αφορμή τον ανασχηματισμό και ο Πρωθυπουργός. Και τα βήματα είναι συγκεκριμένα. Πρέπει να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση και να κλείσει μέσα στο χρονοδιάγραμμα, δηλαδή μέχρι το τέλος Νοέμβρη, και να κλείσει με καλό τρόπο, ειδικά στα εργασιακά, όπου πρέπει να καταφέρουμε να επαναφέρουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ώστε να αρχίσει να αντιστρέφεται η πορεία της καταστροφής στον κόσμο της εργασίας. Που και πέρα στο Eurogroup της 5ης Δεκέμβρη πρέπει να συζητηθούν τα μέτρα, ώστε το χρέος σε βραχυπρόθεσμο αλλά και μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο να μπει σε μία τάξη, ας το πούμε έτσι, γιατί εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα. Και από εκεί και πέρα πιστεύουμε ότι τα πράγματα γενικά θα εξελιχθούν καλά, γιατί όλες οι προβλέψεις στα οικονομικά είναι καλές, ενθαρρυντικές, έως πολύ καλές αν γίνουν συναθηνά και χειρακίνη, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, αν γίνουν και απαραίτητες ενέργειες, ειδικά από τους νέους υπουργούς που έχουν στελεχώσει τα παραγωγικά υπουργεία.
και τα μέτρα και εκεί είναι γνωστό. Αυτό που θέλουμε στην Ελλάδα, ώστε η ανάκαμψη που ήδη έχει επιτευχθεί από το δεύτερο εξάμηνο του 2016 και θα είναι αυξανόμενη το 2017, να αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά, ώστε να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Και για να γίνει αυτό χρειάζεται ένα επενδυτικό σοκ στη χώρα. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο, ο πρώτος μεγάλος στόχος στο οικονομικό επίπεδο που πρέπει να επιτύχει αυτή η νέα κυβέρνηση. Και εκεί θα κριθεί. Ενημέρωση των γονέων και των εκπαιδευτικών σχετικά με το πρόγραμμα ένταξης των προσφυγόπουλων στα σχολεία των Σερών πραγματοποιήθηκε στο 6ο Δημοτικό. Οι ηθήνοντες συντονισμού του προγράμματος δέχτηκαν αρκετές ερωτήσεις σχετικά με την κατάσταση υγείας των παιδιών λόγω των συνθήκων διαβίωσής τους στη δομή φιλοξενίας, ωστόσο διαφάνηκε θετικό κλίμα ως προς την προσφορά εκπαίδευσης στα παιδιά των προσφύγων. Ενημέρωση των γονέων και των εκπαιδευτικών σχετικά με την έναρξη του προγράμματος ένταξης των προσφυγόπουλων στα σχολεία των Σερών πραγματοποιήθηκε στο 6ο Δημοτικό. Οι διευθυντές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και οι ηθήνοντες συντονισμού του προγράμματος δέχτηκαν αρκετές ερωτήσεις σχετικά με την κατάσταση υγείας των παιδιών λόγω των συνθήκων διαβίωσής τους στη δομή φιλοξενίας. Αυτό που θα έχω μία μικρή διαφωνία είναι για τις συνθήκες διαβίωσης αυτών των ανθρώπων, οι οποίες είναι κατ' εμέ άδειες. Γιατί και αυτή από φιλοσοφία και πολιτισμό είναι έτσι. Και δυστυχώς κανείς δεν κάνει τίποτα. Το βλέπετε κι εσείς πώς είναι η καθαριότητά τους. Δεν κάνω τίποτα για τον εαυτό του. Θέλει διάλογο ή να το λέω γιατί δεν θέλω να καταλήξω το εξής. 15 μέρες που φύγει το συνεργείο και είναι μέσα τρεις γυναίκες συνεχώς και κάνει και μαζεύουν. Βεβαίως, μαζεύουν. Ούτε η κοιλάδα σε ρόλο. Δεν με καταλαβαίνω. Είναι καλύτερα γιατί μαζεύουν για να αποπείσουν τον εαυτό του. Γιατί η ίδια γυναίκα έκλειγε την πρώτη μέρα. Δεν το παραβλέπω. Εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω. Εσείς ήδη είπατε ότι ενδέχεται από τις συνθήκες διαβίωσης, αν κατάλαβα καλά, αυτών των ανθρώπων να έχουμε τυχόν. Ποια είναι η βελτίωση στο συγκεκριμένο που λέτε εσείς, κύριε? Είναι ότι μέχρι πριν από 15 μέρες η καθαριότητα ήταν ελεύθερη. Είχε, τι εννοώ ελεύθερη? Είχε τους γνωστούς κάδους ο Δήμος Σερών, τους έπαιρνε τους γνωστούς κάδους ο Δήμος Σερών, όμως εκεί τα 500 αυτά άτομα, μην έχοντας, άμα θέλετε, την κουλτούρα της καθαριότητας που έχει ο Σουηδός, βρώμισαν τον ίδιο χώρο που ζούσαν. Αλλά αυτό ας το κρίνει ο καθένας. Ο στρατός, ο οποίος έχει την ευθύνη αυτή, προκήρυξε ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό. Εδώ και 10-12 μέρες έχει εγκατασταθεί συνεργείο. Ωστόσο, στην ερώτηση ορισμένων γονέων σχετικά με τα ακριβή κριτήρια επιλογής των σχολείων, ο Κώστας Τζίκας, υπεύθυνος συντονισμού του προγράμματος, απάντησε πως δεν γνωρίζει ακριβώς τα κριτήρια αυτά, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις στο ακροατήριο. Και εμείς δεν ξέρουμε ακριβώς τα κριτήρια. Έτσι, μας ζητήθηκε μια σειρά από δεδομένα. Δώσαμε. Με ρωτήσατε κάτι. Ωραία, με ρωτήσατε κάτι πιο μπροστά. Μπορείτε να εκλαμβάνετε ως υποκριτικά. Κάποιοι άνθρωποι είναι αυτοί που είναι ο διοικητής που είναι για μίληση πολύ συνειδητικά, αλλά κάποιοι από αυτήν την ιστορία βολεύουν πάρα πολύ. Κάποιοι γονείς εξέφρασαν τον προβληματισμό τους, σημειώνοντας πως ακόμα και για τη διδασκαλία των δικών τους παιδιών στα σχολεία δεν παρέχονται τα απαραίτητα. Αυτή τη στιγμή όλοι το γνωρίζουμε ότι τα σχολεία μας υπολειτουργούν. Και να μην κρυβόμαστε. Καθαριστικά δεν έχουν τα σχολεία. Εδώ είναι και ο κύριος Τζίτζης της Δευτεροβάθμιας, ο κύριος Μελετούτης σηκώθηκε, έφυγε. Ας μας πούνε. Ξέρω και εγώ, ξυπνούν να δεν πείτε. Στο ίδιο συμβούλιο. Δεν μπορεί να πάει ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος αλλάζει, μπορούσε να το κάνει, Βασίλη. Αναβολή. Όσον αφορά το ζήτημα των προσφυγόπουλων μέσα στον καταβλισμό και των προσφυγόπουλων μέσα στα σχολεία. Μέσα στα σχολεία έχει ήδη αναφερθεί ότι ΜΚΟ και οι διεθνείς οργανισμοί επιμελούνται, φροντίζουν να συνδράμουν οικονομικά για να μην υπάρξει κανένα απολύτως έλλειμμα ούτε σε είδη καθαριότητας, αλλά ούτε και σε οτιδήποτε άλλο χρειάζεται. Μήπως θα του καθαρίζουν το σχολείο μας για τα προσφυγόπουλα και θα επιβεβαιωθούν και τα δικά μας τα παιδάκια. Ακούστε, να σας το πω λίγο διαφορετικά αυτό.
εάν συνεχίσει έτσι η χρονιά, να μην υπάρχει πετρέλαιο στα σχολεία, να μην, και μιλάω για να μην επιτεθεί ο πρόεδρος του συλλόγου, εγώ ως γονέας. Το θέμα μας όμως με συγχωρείτε. Ακούστε λίγο, θα δείτε που θα καταλήξω. Εάν συνεχίσει τα σχολεία μας να μην έχουν για τα δικά μας παιδιά πετρέλαιο, καθαριστικά, καρδιά υγείας, βιβλία. Και ό,τι χρειάζεται υποπτικό υλικό, δυστυχώς τα προσφυγόπουλα θα πάνε μια μέρα στο σχολείο και θα το βρουν κλειδωμένο, όχι γιατί δεν θέλουμε να μπουν τα προσφυγόπουλα, γιατί δεν θα αφήνουμε ούτε τα δικά μας σε ένδειξη διαμαρτυρίας να μπουν να κάνουν μάθημα. Πάντως οι ηθήνοντες της ενημέρωσης εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την ανταπόκριση του κόσμου, κάνοντας λόγο για διάθεση όλων των πλευρών να παρασχεθεί το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της εκπαίδευσης και στα παιδιά των προσφύγων. Τα παιδιά του προσφυγικού καταβλισμού είναι καλοδεχούμενα στις σχολικές μονάδες και των δύο βαθμίδων της πόλης μας. Υπήρξαν κάποιοι προβληματισμοί, κάποιες ανησυχίες των γονέων που ξεπεράστηκαν μετά τις εξηγήσεις των αρμόδιων φορέων. Ήταν παρόντες ο Ιατρικός Σύλλογος και ο Δικηγορικός Σύλλογος και μετά τις εξηγήσεις που έδωσαν και οι υπηρεσιακοί φορείς του Υπουργείου Παιδείας, νομίζω ότι ξεκινάμε μια προσπάθεια από κοινού με τους γονείς για να παρέχουμε στα παιδιά του προσφυγικού καταβλισμού την πιο καλή, την πιο κατάλληλη παιδεία και εκπαίδευση. Νομίζω ότι κάποιες εύλογες ανησυχίες Ελλήνων γονιών που είναι λίγο παραπάνω ανήσυχοι σε σχέση με ιατρικά θέματα, νομίζω ότι κάμπτονται σε μια πορεία, ακριβώς γιατί το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας παρακολουθεί τους εμβολιασμούς που ανακοινώνονται από το Υπουργείο Υγείας και γιατί ήδη η εμπειρία που υπάρχει από τις 10 του Οκτώβρη που λειτουργούν αρκετές πλέον ΔΙΕΠ σε όλη την Ελλάδα δείχνει ότι η ένταξη των προσφυγόπουλων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα γίνεται ομαλά, κάποιες ανησυχίες προσπερνιούνται και όταν οι άνθρωποι ενημερώνονται, έρχονται κοντά, δείχνουν αλληλεγγύη, όπως έδειξε ο ελληνικός λαός. Μάλιστα εκδόθηκε και το φύλλο εφημερίδας της κυβερνήσεως, βάσει του οποίου και επίσημα τα σχολεία που θα φιλοξενήσουν τα προσφυγόπουλα είναι το 6ο Δημοτικό, το 12ο Δημοτικό και το 13ο Δημοτικό, καθώς επίσης και το Μουσικό Γυμνάσιο. Εν τούτης δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα η ακριβή ημερομηνία έναρξης του προγράμματος, αν και αυτή αναμένεται σύντομα. Ήταν να ξεκινήσουν την Τετάρτη, αλλά λόγω της αλλαγής του Υπουργείου ενδεχομένως να μην είναι Τετάρτη, να είναι εντός της εβδομάδας ή κάποια άλλη μέρα που θα μας πούν. Και θα λειτουργούν το μεσημέρι, έτσι, από τις 2 μέχρι τις 6. Από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Στο σχόλιο του νέου Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Ζουράρη, ότι θα αποστείλει δημοσιογράφο στον Εύρο με χιουμοριστικό ή απειλητικό τόνο, απάντησε με επιστολή στον ίδιο τον Υφυπουργό ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης. Ο κύριος Μαυρίδης, μιλώντας στην τηλεόραση του Σταρ Βορείου Ελλάδος, τόνισε μεταξύ άλλων πως σε μία γελία ατάκα δεν μπορείς να είσαι σοβαρός. Ζουράρη, λένε... Δεν έχει κύριε Ζουράρη, μετά. Κύριε Ζουράρη, δεν είμαι κύριε Υπουργέ, ακόμα γι' αυτό. Α, κύριε Ζουράρη, ως ιδιώτης. Τι θες. Λένε λοιπόν ότι η παρουσία σας... Είσαι φλίαρος, ναι. Κύριε Υπουργέ, εσύ πρέπει να είστε χαρούμενος. Δεν είμαι υπουργός, σου λέω, παιδί μου, δεν έχω ορκιστεί. Α, τα τυπικά. Στον Εύρο σε βλέπω εγώ μετάθεση. Με χιούμορ αλλά και αυστηρό τόνο απαντάει στον Κώστα Ζουράρη ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης. Αφορμή αποτελεί η αποστροφή του λόγου του κυρίου Ζουράρη σε δημοσιογράφο της ΕΡΤ ότι θα το στείλει στον Εύρο όταν ο δημοσιογράφος επέμενε να κάνει ερωτήσεις στον κύριο Ζουράρη πριν την τελετή ορκομοσίας του νέου Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας μάλιστα απέστειλε και επιστολή στον νέο Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχετικό σχόλιο. Η επιστολή προς τον κύριο Ζουράρη, να διευκρινίσω ότι εγώ δεν το θεώρησα απειλή αυτό. Απλώς ήταν μια κίνηση πάρα πολύ επικοδομητική για την περιοχή μας. Γι' αυτό και έστειλα και ευχαριστήρια επιστολή στον κύριο Ζουράρη, που φροντίζει, αναγνωρίζοντας τις ελλείψεις που έχουμε σε έμπειρους δημοσιογράφους, ίσως έτσι θεωρεί, έτσι ώστε να στελεχώσουμε και τον τηλεοπτικό μας σταθμό που έχουμε στην Ορεστιάδα. Τον ευχαρίστησα θερμότατα, ευελπιστώντας, αφού έχει τη δυνατότητα να αποστείλει και άλλους δημοσιογράφους στον Εύρο, και το απίθυνα με την ευκαιρία και μία ανοιχτή πρόσκληση να έρθει κοντά μας, είτε ως υπουργός τώρα, είτε ως πολίτης, όταν, όπως αναφέρω στην επιστολή μου, εκτίσει την ποινή που αυτή τη στιγμή εκτελεί στην κυβέρνηση σε μια υποκατοχή χώρα, σε βραντιζικές δηλώσεις, ελπίζοντας αυτό να γίνει το συντομότερο δυνατό, έτσι ώστε να
απελευθερωθεί και ο ίδιος ο άνθρωπος από αυτό το βαρύ φορτίο που του ανέθεσαν από ό,τι κατάλαβα με το ζόρι οι εταίροι της κυβέρνησης. Ερωτώμενος ο Δήμαρχος Ορεστιάδας γιατί έχει επικρατήσει ως απειλή η αποστολή κάποιου στον Εύρο πέραν του χιουμοριστικού χαρακτήρα της έκφρασης, ο κύριος Μαυρίδης απαντά. Εμείς θεωρούμε ότι έχει μόνο προτερήματα, επειδή θέλετε να τη γυρίσουμε την κουβέντα στο σοβαρό και πολύ καλά κάνετε, μέσα σας μπορώ να μιλήσω σοβαρά, με ανθρώπους που απευθύνουν έστω και ως αστεϊσμό τέτοιες όπως χαρακτηρίζεται απειλές. Έχω πάρει την απόφαση ότι θα τους απαντάμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Σε μια γελία ατάκα δεν μπορείς να είσαι σοβαρός. Αυτό ήταν και το νόημα της επιστολής. Να καταλάβουν ότι το χιούμορ είναι καθαρά υποκειμενικής αντίληψης και αν θεωρούν ότι με τέτοιου είδους χιούμορ μπορούν να περάσουν λανθασμένα μηνύματα για τον Εύρο μας, είναι πολύ βαθιά ανοιχτωμένοι. Αυτό που προέχει είναι να διασφαλιστεί η πορεία των παραγωγών προς τον μέλλον, δηλώνει ο παραγωγός και μέλος του Πανελληνίου Συντονιστικού Οργάνου Αγροτών Χρήστος Γκόντιας, σχολιάζοντας την παραμονή του Υπουργού Βαγγέλη Αποστόλου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Δεν είναι θέμα προσώπων αλλά πολιτικών, δηλώνει για την παραμονή του Υπουργού Βαγγέλη Αποστόλου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά τον ανασχηματισμό, όπως χαρακτηριστικά μάλιστα τονίζει στην τηλεόραση του ΣΤΑΡ ο παραγωγός και μέλος του Πανελλήνιου Συντονιστικού Οργάνου των Αγροτών Χρήστος Γκόντιας, αφού αυτό που προέχει είναι να διαφυλαχτεί η πορεία προς το μέλλον των παραγωγών της χώρας. Το έχουμε πει επανειλημμένως και θα το ξαναπώ άλλη μια φορά ότι δεν υπάρχουν καλοί ή κακοί υπουργοί. Το αν παρέμεινε ο κύριος Αποστόλου ή αν θα ερχόταν κάποιος άλλος, γιατί βλέπουμε αλλαγή στη θέση του κυρίου Μπόλαρη, έχει έρθει και από το χώρο των οικολόγων, έχω την εντύπωση. Τέλος πάντων, θα το ξαναπώ. Δεν υπάρχουν καλοί κακοί υπουργοί. Τώρα, αν ερχόταν κάποιος άλλος υπουργός, δεν έχει καμία σχέση αν έχουμε φιλικές σχέσεις ή όχι. Αυτό που έχει σχέση και αυτό που μπορούμε να πούμε ότι είναι το σοβαρό είναι να σκύψει σοβαρά πάνω στα προβλήματα της αγροτικής οικονομίας, κτηνοτροφίας, αλληλείας και ό,τι άλλο είναι υπεύθυνο το δικό μας το Υπουργείο και να βρεθούν λύσεις. Με αυτές τις πολιτικές και την πολιτική που ακολουθείτε δεν βρίσκονται λύσεις. Το φορολογικό και το ασφαλιστικό είναι τα δύο κομμάτια που δυσκολεύουν πάρα πολύ τη ζωή στον αγρότη και όταν λέω αγρότη εννοώ τους πάντες. Αυτό ας κοιτάξουν να αλλάξουν και δεν μας πειράζει ποιος ανεβαίνει, ποιος κατεβαίνει από ένα γραφείο που λέγεται Υπουργικό Γραφείο.